μπορεί ο κόσμος από την Ιδωμένη, οι πρόσφυγες να ανέβουν προς τις άλλες χώρες? Καλημέρα, δεν έχει ψηφθεί κανένας φράχτης. Υπάρχει ένα σχέδιο των Σκοπίων για ανέγερση ενός σειρμάτινου φράχτη. Γιατί εμείς έχουμε δει φωτογραφίες που έχουν. Υπήρξε και εικόνα χθες με μια μπουλντόζα που άνοιγε εκεί. Ποια είναι η εικόνα, για δώσε μας την εικόνα. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Πρώτα στην Ιδωμένη γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5.000 πρόσφυγες. Από εκεί και πέρα τα Σκόπια πώς κινούνται? Κάθε μέρα μπαίνουν 3.500 κάθε μέρα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε για το φράχτη ότι εδώ και 5 μέρες έχουν πει τα επίσημα Σκόπια, έχουν πει ότι σε περίπτωση που βορειότερες ευρωπαϊκές χώρες περιορίζουν τις προσφυγικές ροές, τότε θα προχωρήσουν στην ανέγερση ενός σειρμάτινου φράχτη σε σημεία των συνόρων με την Ελλάδα. Ναι. Προς το σκοπό αυτό, μηχανήματα εξκαφικά του στρατού προετοιμάζουν εκεί το έδαφος για το ενδεχόμενο ανέγερσης αυτού του φράχτη σε περίπτωση που ευρωπαϊκές χώρες περιορίσουν ή μειώσουν τον αριθμό προσφύγων και μεταναστών που θα δέχονται. Ναι. Παρόλα αυτά όμως θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε εάν όντως έκλεισαν τα σύνορα εχθές. Από χθες η αστυνομία των Σκοπίων κρατά κλειστό το κύριο σημείο διέλευσης προσφύγων και μεταναστών στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ Ιδωμένης και Γιουβγελής λόγω μιας διαμαρτυρίας ομάδας ανθρώπων από το Ιράν οι οποίοι έχουν αποκλείσει το σημείο ζητώντας επιτακτικά να περάσουν στο έδαφος των Σκοπίων και από εκεί να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς τη Σερβία. Ναι. Η διαμαρτυρία αυτή των Ιρανών έχει εμποδίσει άλλους πρόσφυγες από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράν και το Ιράκ. Να, έχει εμποδίσει τη διέλευση σε αυτούς τους πρόσφυγες. Η ουσία είναι ότι για τον ένα τον άλλο λόγο η κυβέρνηση έχει κλείσει τη διόδαφη. Τα σύνορα είναι κλειστά αυτή την ώρα. Ακριβώς. Το κύριο σημείο διέλευσης. Ωστόσο, τι γίνεται, επιτρέπουν, φαίνεται ότι με την ανοχή της αστυνομίας της Σκοπίων γίνεται αυτό, σε μεγάλο αριθμό προσφύγων από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, να περνούν στο έδαφος των Σκοπίων από παράπλευρα σημεία. Κινούνται έτσι δηλαδή, μας λες. Ακριβώς, πάντως, με αυτά και με αυτά, με αυτά τα εμπόδια που δημιουργήθηκαν. Θα δούμε και ποιες αποφάσεις θα λάβει και η κυβέρνηση μετά και τις αποφάσεις που θα λάβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας λες, και η Κομισιόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, για το ρεπορτάζ, κύριε Βίτσα. Πρέπει να αναφερθώ για ένα δευτερόλεπτο μόνο στα προηγούμενα. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία και στο σύνολο της αντιπολίτευσης, πέρα από το γεγονός ότι εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι όταν έχεις ένα σπίτι και με πολλά προβλήματα, είναι άλλο να το φτιάξεις και άλλο να το γκρεμίσεις και να το ξαναφτιάξεις από την αρχή, κάνουν μια πολύ άχαρη επικοινωνιακή τακτική. Ας την ονομάσω άχαρη. Δηλαδή, τρώνε τη δουλειά των δημοσιογράφων, κάνουν μια περιγραφή και όχι σε εμάς, αλλά στην ίδια την κοινωνία δεν προτείνουν τίποτα. Εκτός αν είναι πρόταση ότι κοιτάξτε να δείτε.